Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή του 3ου Ε1 Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αντισφαίρησης. Τα πρωταθλήματα Ε1 είναι αυτά που δίνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στους αθλητές οι οποίοι κερδίζουν ή κατακτούν τις πρώτες θέσεις. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και μεγάλο ενδιαφέρον από αθλητές για να έρθουν να διαγωνιστούν στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα ξεκινάει από αύριο 25 Ιουλίου και τελειώνει 1 Αυγούστου. Αναμένεται ότι πάνω από 350 αθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή και θα έρθουν στην πόλη μας, που σημαίνει μαζί με τους προπονητές και τους συνοδούς η πόλη θα γεμίσει από κόσμο και σε μια περίοδο η οποία δεν είναι από τις καλύτερες γιατί όλοι φεύγουν για διακοπές. Ο καιρός δείχνει ότι θα είναι σύμμαχός μας ο καύσωνας, ο οποίος ήταν τις τελευταίες μέρες, θα σταματήσει μετά από 2 μέρες, άρα και οι αθλητές θα βρουν πολύ καλύτερες συνθήκες για να διαγωνιστούν. Την πόλη μας θα επισκεφτεί και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αντισφαίρησης και ο έφορος αγωνιστικού για να δουν και από κοντά το επίπεδο της διοργάνωσης και το επίπεδο των υποδομών. Από αύριο το πρωί στις 8 η ώρα ξεκινάνε οι αγώνες. Θα υπάρχει ένα διάστημα του μεσημεριού που θα σταματάνε λόγω του καύσωνα και θα ξεκινάνε γύρω στις 4.30. Θα γεμίσει νιάτα η πόλη μας, θα έχουμε πολλούς επισκέπτες και φυσικά θα έχουμε περίπου 350 αθλητές οι οποίοι θα συνοδεύονται από τους προπονητές τους και τους ανθρώπους που τους συνοδεύουν. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι σε εγκαταστάσεις οι οποίες περιποιούν τιμή στην πόλη και θέλω να ευχαριστήσω εδώ τον Δήμαρχο και φυσικά τον Πρόεδρο, θα διοργανωθούν αγώνες πανελλήνιοι. Είναι μεγάλη τιμή για μας που φιλοξενούμε αυτούς τους αγώνες. Η περιφέρεια ενώνει τις δυνάμεις με το Δήμο και φυσικά τους άλλους φορείς προκειμένου να έχουμε αυτό το καλό αποτέλεσμα. Με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε στην πόλη μας το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρησης, το οποίο ο Δήμος Σερών συνδιοργανώνει μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, μαζί με την Περιφέρεια. Και φυσικά με τον Σύλλογο, το ΣΑΣ, με τον οποίο πάντοτε συνεργαζόμαστε, ένας από τους δυναμικούς συλλόγους τένις. Και νομίζω ότι όλες αυτές οι συμπράξεις έχουν μόνο θετικό αποτύπωμα. Πάνω από 360 αθλητές θα είναι εδώ, με τις οικογένειές τους, με προπονητές, με όλους τους παράγοντες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία της πόλης. Δεν χρειάζεται κάποιος να το σκεφτεί πολύ. Εκεί στοχεύουμε και σε αυτή την άθροιση δυνάμεων νομίζω ότι έχουμε ελπίδα για το μέλλον. Ο Δήμος Σερών μέσω του οργανισμού συνεχώς αναβαθμίζει, συντηρεί, εμπλουτίζει τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Αθλητικές εγκαταστάσεις που θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από άλλους δήμους. Αυτό αποδεικνύεται βέβαια και από τους διάφορους αγώνες που φιλοξενούμε σε αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Βέβαια, δεν φτάνουν μόνο οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Αν δεν υπήρχε και το μεράκι και η όρεξη των ανθρώπων του χώρου, του κάθε αθλήματος.